Σημαντικό βήμα πρόκρισης στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλι έκανε η Εθνική Ελλάδος με την νίκη της με 3-1 σετ επί της ομάδας των Σκοπίων. Το πρώτο σετ στράβωσε, αλλά η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη βρήκε τον τρόπο να νικήσει σε 109 λεπτά. Αυτό όμως που χαρακτήρισε το παιχνίδι ήταν τότε ο ελληνικός εθνικός ύμνος γιουχαίστηκε σχεδόν καθ' ολοκληρία και εντονώντατα, ενώ χαρακτηριστική ήταν η γροθιά που ύψωσε ο Σταύρος Κασαμπαλής. Βέβαια, για άλλους οι αποδοκιμασίες αυτές δεν τους αφορούν. Ο νεόκοπος εν δυνάμει υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης ανέφερε τις πρέσπες ως σύμβολο συνεργασίας και ενότητας των λαών. Ποιον λαών? Αυτών που αποδοκίμασαν τον εθνικό μας ύμνο? Εδώ, από τη λίμνη των Πρεσπών, σύμβολο ενότητας και συνεργασίας των λαών, αλλά και σύμβολο μιας Ελλάδας εξωστρεφούς, δραστήριας, διεκδικητικής, αποτελεσματικής, στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σύμβολο μιας αριστεράς, αποτελεσματικής με αυτοπεποίθηση.